Υπογράψατε ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο για ένα εμπορικό κέντρο. Οι πληροφορίες μου λένε και είναι κάθετα διασταυρωμένες ότι αυτό το εμπορικό κέντρο χάθηκε. Και χάθηκε γιατί η μελέτη που έχει γίνει δεν ήταν αυτή που μπορούσε να βαθμολογηθεί και χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον εμπορικό κόσμο. Από ό,τι τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί, γιατί πριν έρθω εδώ έπρεπε να ψάξω κι εγώ να δω τι ακριβώς γίνεται με αυτό. Όταν σας είδα πριν από 2 μήνες πόσο ήταν που υπογράφατε το σύμφωνο, ειλικρινά σας λέω χειροκρότησα. Και εσάς και τη Δημοτική Αρχή. Γιατί κοιτάξτε, όταν υπάρχει κάτι καλό στην πόλη που γίνεται, όποια και αν είναι η Δημοτική Αρχή, πρέπει χωρίς κομπλεξισμούς και τέτοια να βγει κάποιος για να το χειροκροτήσει. Όταν λοιπόν με ρώτησαν εμένα πώς βλέπεις αυτή την κίνηση, είπα συγχαρητήρια, μόνο να έχει αποτέλεσμα. Διότι όταν γίνει εμπορικό κέντρο, όταν ο εμπορικός κόσμος ενισχυθεί οικονομικά, όταν στηριχθεί οικονομικά, μόνο κερδίζουν οι πάντες. Έτσι. Μακάρι λοιπόν να έχει προχωρήσει. Η πληροφορία λοιπόν που έχω είναι ότι η μελέτη αυτή δεν ήταν καθόλου καλή. Ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή για να κάνει κάποιες βελτιώσεις, μπας και καταφέρουν και να πάρει κάποια βαθμολογία. Δεν έχει γίνει τίποτα και νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών, αν επικοινωνήσετε σαν εμπορικό σύλλογο, θα σας δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Είναι αρνητικό, είναι κρίμα, χάθηκε μία ευκαιρία, δεν έπρεπε να χαθεί, έπρεπε να κάνουν τα πάντα για να το περάσουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν είμαι σε θέση να πω τίποτε, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Μακάρι να μην είναι έτσι όπως με πληροφόρησε. Μακάρι, και το λέω ευθέως και στα μέσα, μακάρι η συνεργασία αυτή και η μελέτη που κατέθεσε ο Δήμος να είναι στη θετική κατεύθυνση, μακάρι να γίνει το εμπορικό κέντρο. Πρώτος εγώ θα το χειροκροτήσω. Εγώ θα πάω στα θέματα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που αναφέρατε για το για το mall, για το open mall. Που έγινε άνοιξε πάνω σε αυτό. Εμείς ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση προσωπικά ότι έχει αποτύχει οτιδήποτε. Πάντως, σαν εμπορικό σύλλογο, μαζέψαμε πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό όλο τον καθένα. Πολύ καλά κάνατε. Το επικρότησα και το επικρότησα. Γιατί μίλησε για το εμπορικό κομμάτι και όλο αυτό το μόλ, αν έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Έχουμε αποτέλεσμα ακόμα. Εμείς δεν γνωρίζουμε. Γιατί μου είπατε ότι έχετε. Ναι, κάποια ενημέρωση. Θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Έχετε τουλάχιστον ενημέρωση ότι ήρθε έγγραφο στο Δήμο για το θέμα τη μελέτη ότι έπρεπε να στείλουν κάποια στοιχεία. Δεν θα πούμε στη δικασία. Όχι, δεν ασχολούμαι με το Δήμο. Το λέω με το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνω αντιπολίτευση. Αφήστε. Εγώ σα λέω ο ίδιο, κάντε παρεμβάσει και τώρα ακόμη, αν μπορεί ο Δήμο να στείλει οτιδήποτε που μπορεί να το πάρουμε. Εγώ ο ίδιος σας αυτό θέλουμε να πούμε σαν εμπορικό σύλλογο. Θέλουμε πάρα πολύ για να τρέξει αυτό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να μπορέσουμε να καταχωρήσουμε να μπούμε στη όσο δυνατόν καλύτερα για να μπορέσουμε να πάρουμε από το πρόγραμμα. Τώρα, αν βγαίνετε δεν το γνωρίζω, αλλά σαν εμπορικό σύλλογο είναι η πρώτη φορά που μαζεύτηκα όλοι μαζί στο Δημαρχείο. Το κινητό ήταν χαρτιά. Το κινητό ήταν όμως σημαντικό. Το κινητό ήταν πολύ σημαντικό. Ποιο έμπορο δεν θα ήθελε να γνωρίσει. Ο σύλλογο όμω έτρεξε όλη αυτή τη διαδικασία. Εσεί έχετε την ευθύνη, βέβαια. Τώρα δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό πρώτη φορά θα πούμε. Εγώ σας λέω λοιπόν από την ενημέρωση που έχω ότι ζητήθηκε μέσω της περιφέρειας του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της περιφέρειας ζήτησε από το Δήμο να κάνει κάποιες διορθώσεις στη μελέτη που έγινε. Γιατί η μελέτη δεν εγκρίθηκε. Δεν ξέρω τι έκανε ο Δήμος. Αυτό είναι θέμα που εσείς θα το ψάξετε. Εγώ απλά σας μεταφέρω την πληροφόρηση που έχω. Και η πληροφόρησή μου δεν χωράει αφιβολία, θυμηθείτε το. Λοιπόν, δεν είμαστε σε αμφιβολία. Όχι, για σαν εμπορικό σύλλογο δεν το λέω με την κακία. Εγώ θέλω να προλάβω το κακό, γι' αυτό σας το λέω. Τρέξτε, μακάρι να γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές που χρειάζεται να γίνουν οι διορθώσεις και να περάσει το έργο. Όταν γίνεται ένα έργο, δεν με ενδιαφέρει αν είναι στη θητεία του Α ή του Β αντιμάρτου. Είναι θετικό. Εγώ έκανα δήμαρχο στη Μελίκη, άφησα έργο και μετά η επόμενη δήμαρχη, ό,τι μπόρεσα να κάνω, κάνω. Όταν αφήνεται ένα έργο, όποιος δήμαρχος και να είναι προς ωφέλεια των πολιτών. Περισσότερο εμείς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, με την πολιτική, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο χρήσιμοι και ωφέλιμοι παρά αρεστοί. Εγώ δεν ήρθα να είμαι αρεστός. Εγώ ήρθα να σας πω καθαρά τα πράγματα. Θέλω να είμαι ωφέλιμος και χρήσιμος. Γι' αυτό σας λέω. Η πληροφόρηση μου λέει αυτό. Okay. Ψάξτε το, σας δίνω το ερέθισμα σαν εμπορικό σύλλογο, κυνηγήστε το, να προλάβετε, αν όντως είναι η πληροφόρηση σωστή, να προλάβετε το κακό.
Μα ίσα ίσα. Θα το χειροκροτήσω. Πρέπει, αυτό που λέει ο Μάριος, ίσα ίσα επειδή πραγματικά ασχοληθήκαμε, ίσως γι' αυτό πρέπει να το κυνηγήσουμε. Γιατί όλοι θα κρυθούμε. Να σου πω κάτι, ασχοληθήκαμε, Μαρή. Όλοι θα κρυθούμε εκ του αποτελέσματος. Άμα ισχύει αυτό, δεν είναι ευθύνη όμως στο ανεμελεχθείο. Όλοι κρυνόμαστε εκ του αποτελέσματος. Μιχαλή. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Αυτό είπαμε. Εγώ έχω αυτή την πληροφόρηση. Σαν εμπορικό σύμβουλο. Επαναλαμβάνω, εύχομαι να μην είναι σωστή. Όμως σας λέω ότι δυστυχώς η πληροφορία μου δεν είναι λανθασμένη. Τέλη Νοεμβρίου που υπογράψαμε το σύμφωνο και το είδαμε. Ναι. Η ενημέρωσή μας τότε ήταν ότι τα αποτελέσματα θα βγουν το Μάρτιο. Συγκεκριμένα σήμερα πήρα στο γραφείο που είχε αναλάβει τη μελέτη. Σήμερα. Γεια σας. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει αξιολογήσεις σε καμία μελέτη, σε καμία αίτηση. Κανενός Δήμου. Μακάρι να είναι έτσι. Αν νομίζω ότι έχεις κάποια ενημέρωση εσύ και μπορούμε να το έχουμε εγγράφος αυτό, σου ζητάω τώρα. Εγώ αυτή τη στιγμή. Το εγγράφος μόνο του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να το δώσει. Γιατί αυτό έχει τις μελέτες. Ούτε η περιφέρεια τις έχει. Απλά η πληροφόρηση μου λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της περιφέρειας ζήτησε στη μελέτη τη συγκεκριμένη τη δική μας να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Αυτό είναι θετικό, έτσι. Διότι μπορούσε το Υπουργείο να την απορρίψει κατευθείαν και να πει άσε στην άκρη. Να μην ασχοληθεί. Ναι, να μην ασχοληθεί. Και το Υπουργείο ενδιαφέρεται να γίνουν τέτοια κέντρα για να γίνει απορρόφηση χρημάτων. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν θέλει να απορριφθούν. Εάν λοιπόν προχώρησε αυτή τη διαδικασία από το Δήμο, εγώ σας λέω προλάβετε το να γίνει. Επικουρικά έρχομαι να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν το κάνω για λόγους αντιπολιτευτικούς. Δεν με ενδιαφέρεται. Σας το λέω με την έννοια ότι αφού αυτή είναι η πληροφόρησή μου, εύχομαι να μην είναι έτσι και να είναι σωστή η άλλη. Αλλά αν είναι έτσι, ψάξτε το, γιατί είναι κρίμα να χαθεί το έργο. Και εάν δεν κάνανε κάποια βήματα μέχρι στιγμής, ας τα κάνουν έστω την τελευταία, την ίστατη στιγμή, για να προλάβουμε το κακό. Από τη στιγμή που το Υπουργείο μας δίνει τη δυνατότητα οικονομικών μέσω της περιφέρειας και μας λέει διορθώστε κάποια από τη μελέτη, το μελετητή που είπανε, ας τα διορθώσει να πάει ευχή. Να βρούμε τον κύριο Καρανίκα να χρησιμοποιήσει μια